Για τις διεθνείς αγορές θα μιλήσουμε, συνδεόμενοι μέσω Skype με τον κύριο Δημήτρη Καντζέλη, είναι αναλυτής της Daily FX. Καλή σας ημέρα, κύριε Καντζέλη. Καλημέρα, κυρία Λιμπεράκη. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα και σε εσάς. Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν και αυτές οι μέρες για πολλούς λόγους. Βεβαίως, χθες ήταν αργία η ημέρα του Προέδρου για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, δεν εκλείπουν οι λόγοι να σταθεί κανείς στην αγορά της Αμερικής, με έμφαση και στην πορεία του δολαρίου, κύριε Καντζέλη, που από ό,τι καταλαβαίνω τη βλέπετε μάλλον αδύναμη να συνεχίζεται. Κοιτάξτε να δείτε, το πώς θα συνεχιστεί θα μας το δώσουν οι ανακοινώσεις, σημαντικές ανακοινώσεις αυτήν την εβδομάδα και για τον πληθωρισμό, αλλά είναι αρκετά τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να δούμε πώς θα προχωρήσουν. Mm-hmm. Όλοι οι αναλυτές, όλος ο κόσμος από την Αμερική προσπαθεί να συνδέσει και συνδέει σε πολύ μεγάλο βαθμό την κακή πορεία του δολαρίου και των ανακοινώσεων φυσικά τους τελευταίους δύο μήνες με τις πολύ άσχημες καιρικές συνθήκες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Θα δούμε, γιατί είναι κοντά ο καιρός που θα ούτως ή άλλως θα τελειώσουν οι άσχημες καιρικές συνθήκες. Οι έμπειροι αναλυτές δίνουν ότι μέσα στους επόμενους ένα με δύο μήνες θα έχουν ολοκληρωθεί αυτές οι άσχημες συνθήκες. Θα δούμε εκεί κατά πόσο θα αρχίσουν να πείθουν πολύ περισσότερο τα στοιχεία από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί θα περιμένουμε να δούμε φυσικά και την ενδυνάμωση του δολαρίου, το οποίο δεν έχει ξεκινήσει όσο δυναμικά θα περιμέναμε το 2014, αλλά έτσι κι αλλιώς παραμένουμε σε αυτά τα οποία είχαμε πει. Το δολάριο θα είναι δυνατό μέσα στο 2014. Φυσικά θα πρέπει να πιστοποιηθεί και από τις ανακοινώσεις αυτό. Mm-hmm. Τώρα θα ήθελα να σταθούμε στο Αμερικανικό χρηματιστήριο και να πω, γιατί πρέπει να αποδίδουμε κατά του Κέσσαρο στο Κέσσαρι, ότι επιβεβαιώθηκαν οι εκτιμήσεις οι δικές σας για την πορεία του S&P και μάλιστα ξεπεράστηκαν και τα κέρδη από εκείνα που εσείς είχατε προβλέψει ότι θα υπάρξουν. Την ίδια ώρα βεβαίως, κύριε Καντζέλη, διαβάζω ότι ο George Soros και το φαν του ποντάρουν σε μια απότομη πτώση του S&P. Ισχύει απόλυτα. Ας ξεκινήσουμε με το τελευταίο. 1,3, σας διακόπτω μόνο γιατί είναι πολύ εντυπωσιακός ο αριθμός, 1,3 δισεκατομμύρια. 1,3 δισεκατομμύρια αυξάνει τις θέσεις του στο διπλάσιο και πλέον αποτελεί τη μεγαλύτερη του θέση στο fund αυτή, περίπου 11,5%. Mm-hmm. Η θέση short στον S&P 500. Προφανώς όλοι ποντάρουν σε αυτό το πράγμα, στο γεγονός ότι το δολάριο θα γυρίσει και θα αρχίσει και πάλι να φεύγει ρίσκο από τα χρηματιστήρια. Mm-hmm. Θα το δούμε αυτό στην πορεία. Έχουμε αρκετές ανακοινώσεις μπροστά μας. Αυτό που έγραφα τις προάλλες και είναι κάτι το οποίο το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και μαζί τις προηγούμενες εβδομάδες και τις προηγούμενες μήνες, είναι ότι δεν είναι δυνατόν να καταρρεύσουν από τη μία μέρα στην άλλη τα χρηματιστήρια. Και προφανώς όλοι έψαχναν να δουν τι θα συμβεί με τον S&P 500. Διαβάζαμε αναλύσεις ότι είμαστε κοντά σε γραφήματα τα οποία θυμίζουν το 1929. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δεν μπορούν έτσι απλά να καταρρεύσουν τα χρηματιστήρια. Δεν θα τα αφήσουν να καταρρεύσουν έτσι απλά. Εγώ δεν θα σας πάω τόσο πίσω. Με την άδειά σας όμως θα θυμίσω ότι και μαζί συζητούσαμε και πάλι σας έθετα σειρά αναλύσεων συναδέλφων σας στο Διεθνή Οικονομικό Τύπο, που δεν ανέτρεχαν βεβαίως το 1930, στο 1929, αλλά πιο πρόσφατα, στο 2011. Και έβλεπαν ότι επαναλαμβάνεται ένα μοτίβο και αυτό μας φέρνει πρώτον πυλών μιας σημαντικής διόρθωσης. Τουλάχιστον αυτή η διόρθωση δεν ήρθε για την ώρα. Και mm-hmm. αυτό έγραφα την προηγούμενη εβδομάδα στο άρθρο το οποίο αναφερόσασταν. Εκεί περίπου πίσω από τις 1746 μονάδες mm-hmm. εμφανίστηκαν ισχυρές στηρίξεις στον S&P 500. Το συσχέτισα με την πολύ μεγάλη αύξηση της μεταβλητότητας του δίκτυ VIX, τον οποίο είχαμε συζητήσει την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι 5,5% πάνω τα futures του S&P. Είναι mm-hmm. πολύ καλή επιστροφή που έχει κάνει. Είναι μόλις 9 μονάδες από τα ιστορικά υψηλά ο αμερικανικός δείκτης. Και φυσικά, όπως είπατε πριν, θα πρέπει να περιμένουμε το επίσημο άνοιγμα της Αμερικής σήμερα, καθώς χτες δεν είχαμε καθόλου trading από εκεί. Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα ανοίξει η εβδομάδα, γιατί σήμερα ανοίγει η εβδομάδα mm-hmm. στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να δούμε και το κλίμα από εκεί. Mm-hmm. Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Καντζέλη, το ξαναλέω ότι επιβεβαιώθηκαν οι εκτιμήσεις σας. Όπως σας ακούω, θεωρώ ότι μάλλον νυφάλιος συγκρατημένος και αισιόδοξος παραμένετε επί του παρόντος. Προσπαθώ να κρατήσω αυτή τη στάση. Προσπαθώ δηλαδή να δώσω και την εικόνα στους επενδυτές να παραμείνουν ψύχρεμοι. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται με μια διόρθωση 3 ή 5% να τρομάζουν τόσο πολύ. Έτσι, όταν έχει δώσει τόσο μεγάλο νούμερο S&P την προηγούμενη χρονιά, mm-hmm. τα βλέπω απλά ως διορθώσεις. Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε για μεγαλύτερες διορθώσεις, αν σπάσουμε σημαντικά τεχνικά σημεία, αλλά που δεν έχουμε φτάσει καν σε αυτά τα επίπεδα συζήτηση. Να σας ρωτήσω. Άρα, λοιπόν, πρέπει... ναι.
Ναι, με συγχωρείτε. Αλλά πρέπει να, κρατάμε, να είμαστε και εμείς ψυχραιμοι και σε αυτά που λέμε, γιατί από πίσω υπάρχουν άνθρωποι. Έτσι, άνθρωποι οι οποίοι ρισκάρουν τα χρήματά τους. Πρέπει να τους κρατάμε και αυτούς ψυχραιμοι. Δεν πρέπει να τους δίνουμε μια λάθος εικόνα για την αγορά. Κύριε Καντζέλη, να σας ρωτήσω πόσο μπορούν να λειτουργήσουν ως αυτοεκπληρούμενες προφητείες κινήσεις σαν αυτή που έχει ανακοινώσει το φαν του κυρίου Σόρος. Γιατί εδώ προφανώς διαμορφώνεται ένα κλίμα, έτσι δεν είναι? Προφανώς και διαμορφώνεται κλίμα, ειδικά όταν μιλάμε για τέτοιους επενδυτές. Ειδικά όταν μιλάμε για επενδυτές, τους οποίους βλέπετε ότι η ανακοίνωση των τοποθετήσεων του γίνεται πρώτη είδηση στα μέσα σε όλο τον κόσμο. Πρώτη είδηση παγκοσμίως. Okay, είναι κάτι το οποίο το κρατάνε στο πίσω μέρος του μυαλού τους οι επενδυτές. Δεν θεωρώ όμως επουδενή ότι οι αγορές μπορούν να συνεχίσουν μόνο με τις εικασίες του ενός ή του άλλου μεγάλου, όσο μεγάλου και αν είναι επενδυτή. Αν δηλαδή συνεχίσουμε με καλά νέα στις εταιρείες, αν τα στοιχεία τα οποία συνεχίζουν να βγαίνουν είναι καλύτερα, αν υπάρχει ροή χρήματος και διάθεση ρίσκου προς τα χρηματιστήρια, δεν νομίζω ότι μπορεί αυτό να ανατραπεί. Λοιπόν, και για να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας συζήτηση, θα ήθελα λίγο να σταθούμε και στα ευρωπαϊκά πράγματα, βεβαίως εκτός Ευρωζώνης αρχικά, και δει στη Μεγάλη Βρετανία, για να σταθούμε λίγο και στη λίρα, κύριε Καντζέλη. Εμείς οι δημοσιογράφοι, όχι μόνο του οικονομικού ρεπορτάζ, αλλά συνολικά και κυρίως των διεθνών θεμάτων, ασχολούμαστε με τη λίρα για άλλα θέματα αυτές τις μέρες, όπως για τις απειλές που σίγουρα θα έχετε ακούσει κι εσείς, αν και δεν είναι του αντικειμένου σας, ότι εκτοξεύει το Λονδίνο στη Σκωτία για την χρήση του νομίσματος. Εσείς, και ωστόσο, είναι πολύ σημαντικές. Ναι, ωστόσο εσείς έχετε να μας πείτε και για το ράλι που καταγράφετε. Ναι, και το πρώτο κομμάτι το οποίο αναφέρατε πριν είναι εξαιρετικά σημαντικό, έτσι. Ναι, απλώς θέλω να πω ότι αυτό είναι ακόμη στη σφαίρα της θεωρίας. Το δημοψήφισμα για την απόσχηση θα λάβει χώρα το φθινόπωρο. Είναι μάλλον νωρίς για να εκπονούνται τέτοιου είδους σχέδια. Έτσι, σίγουρα. Απ' την άλλη, βλέπουμε την Κεντρική Τράπεζα της Αγγλίας να συνεχίσει να παραμένει ψύχρεμη. Είδαμε και την προηγούμενη εβδομάδα το Mark Carney να συνεχίζει ακριβώς στο ίδιο μοτίβο, σε αυτό το οποίο είχαμε συζητήσει εμείς από την πρώτη στιγμή. Σε εσάς στην ουσία είχαμε πει αυτό το αποκλειστικό, το πώς θα μπορούσε να συνδέσει η Κεντρική Τράπεζα της Αγγλίας την νομισματική πολιτική με την ανεργία στην έκθεση πληθωρισμού, την προθεσινή. Επανέλαβε στην ουσία τα ίδια πράγματα ο Mark Carney. Οι αγορές πείθονται, συνεχίζουν να ποντάρουν στην στερλίνα, η οποία φαίνεται πως παραμένει δυναμική στις αγορές, γιατί φαίνεται πως και η κεντρική της τράπεζα παρουσιάζει την πιο σταθερή στάση. Mm-hmm. Εδώ είναι και η αποφασιστικότητα του κυρίου Carney, θα έλεγε κανείς, κύριε Καντζέλη. Και η αποφασιστικότητα του κυρίου Carney και το γεγονός ότι όταν ήρθε, νομίζω ότι το έχουν αφήσει το πεδίο ανοιχτό να λειτουργήσει πολύ δυναμικά. Mm-hmm. Και φαίνεται αυτό σε όλους τους τομείς. Φαίνεται ότι βγάζει μια κοινή γραμμή η κεντρική τράπεζα της Αγγλίας. Και δεν είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε εύκολα να αλλάξει. Είναι πολύ ήρεμα, ψύχρεμα και καλά τα βήματα τα οποία κάνει, θεωρώ. Μάλιστα. Φαίνεται ότι είναι ένα αραγές μέτωπο εκείνο που έρχεται από τους διαμορφωτές της οικονομικής και νομισματικής πολιτικής της χώρας. Πολύ σημαντικό. Και βεβαίως καθόλου έτσι δεν είναι τα πράγματα για την Ευρώπη συνολικά, κύριε Καντζέλη. Αναρωτιέμαι αν τα όσα τεκταίνονται σε πολιτικό επίπεδο, και μιλώ μεταξύ άλλων και για την σημερινή συνεδρίαση του ECOFIN, για την τραπεζική ενοποίηση, για το μηχανισμό εξυγίανση των τραπεζών, για τα stress tests, είναι άπειρα τα θέματα που παραμένουν ανοιχτά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αναρωτιέμαι αν θεωρείτε εσείς οι αναλυτές, και εσείς συγκεκριμένα βεβαίως, ότι είναι σε τέτοιο βαθμό σημαντικές οι διαβουλεύσεις αυτές που θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά τα χρηματιστήρια. Φυσικά και μπορούν να επηρεάσουν τα χρηματιστήρια και σαν επιτομή όλων αυτών των οποίων συζητάτε, μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε και σε προεκλογική περίοδο. Σωστά. Και γιατί το λέω αυτό. Γιατί βλέπουμε τις κυβερνήσεις, βλέπουμε τα επιτελεία να είναι λίγο πιο χαλαρά στην παρουσίαση των θεμάτων. Βλέπουμε τη Μέρκελ, για παράδειγμα, να λέει ότι να συζητάει, ή τον Σόιμπλε να συζητάει ότι θα μπορούσαν να δώσουν κάποια χρήματα παραπάνω στην Ελλάδα λόγω του γεγονός ότι έρχονται ευρωεκλογές. Θέλω να πω ότι είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει να αφήσουμε λίγο το χρόνο να περάσουν, και όταν δεν θα βρισκόμαστε πια σε προεκλογικό κομμάτι, τότε θα πρέπει να δούμε την πλήρη αντιμετώπιση τους. Κύριε Καντζέλη, και διάφορα ζητήματα. Οι αγορές της Ευρώπης, και μιλώ για τις όριμες αγορές, βλέπε Φραγκφούρτη ή Λονδίνο, θεωρείτε ότι έχουν φτάσει στο σημείο να φιλτράρουν τέτοιες πληροφορίες σε τέτοιες περιόδους, ενώ να κρατούν από το κλίμα που διαμορφώνεται μόνο ότι, ξέρετε, μπορεί να κρατηθεί αφήνοντας κατά μέρους τις μικροπολιτικές ή επικοινωνιακές σκοπιμότητες σε μια προεκλογική περίοδο πανευρωπαϊκά? Προφανώς. Προφανώς θεωρώ ότι γίνεται αυτό. Ωστόσο, όλα αυτά τα νέα
φιλτράρονται και θα πρέπει να και πρέπει και αξιολογούνται κιόλας στο βαθμό που αξιολογούνται. Ούτως ή άλλως είναι άλλα τα σημαντικά πράγματα τα οποία έχει η Ευρωζώνη να αντιμετωπίσει, έτσι, και θα πρέπει να δείξει στις επόμενες συνεδριάσεις με βάση και με τις ανακοινώσεις που θα έχουμε ποια είναι η πολιτική. Θα πρέπει να δούμε, εν πάση περιπτώσει, αν θα υπάρξει επίσημα η απόφαση να προχωρήσει σε μια πιο χαλαρή πολιτική η Ευρωζώνη. Αυτό είναι σαφές που λέτε. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και εμάς εδώ στον αδύναμο νότο του ευρώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κατζέλη. Είμαι σίγουρη ότι και την επόμενη Τρίτη θα έχουμε να πούμε πολλά και ενδιαφέροντα. Να είστε καλά. Και εγώ, να είστε καλά. Καλή εβδομάδα.